Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με τη σημερινή συζήτηση για το σχέδιο νόμου που αφορά τον ανταγωνισμό επαληθεύεται για μια βασική διαπίστωση ότι προϋπόθεση για την καπιταλιστική ανάπτυξη και τη θωράκιση της καπιταλιστικής οικονομίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων για να διασφαλιστούν τα κέρδη τους. Στη στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζονται απόλυτα και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, τα άλλα κόμματα και φάνηκε ιδιαίτερα από την αποπροσανατολιστική και ανούσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για να κρύψουν την συμφωνία τους στην ουσία του σχέδιου νόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κρυβόμενος πίσω από το δάχτυλό του, έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ταυτίζεται στρατηγικά, λέγοντας ότι μάχεται για τον υγιή ανταγωνισμό ενάντια στην καρτελοποίηση. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι τα καρτέλ είναι μια απλά ελληνική ιδιομορφία? Αγνοεί ή παρανοεί την πραγματικότητα? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Στην πράξη θέλει να κρύψει τη συμφωνία του στην ελεύθερη οικονομία, την ιερή αγελάδα του καπιταλισμού, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, που είναι η σκλαβιά για τους εργαζόμενους. Δεν τολμά όμως να πει ότι δεν είναι η στρέβλωση του ανταγωνισμού που παράγει τα καρτέλ και τα μονοπόλια, αλλά είναι ο ίδιος ο αυτός καθεαυτός ανταγωνισμός που τα γεννά. Σε σχέση με τις υπουργικές τροπολογίες, καταρχήν να καυτηριάσω για άλλη μία φορά το απαράδεκτο καθεστώς να κατατίθεται υπουργικές τροπολογίες με πολλές σοβαρές και διαφορετικού περιεχομένου διατάξεις, εξαναγκάζοντας τις κοινοβουλευτικές ομάδες να ψηφίσουν στο σύνολό τους τροπολογίες, αντί να τους δίνεται την ευκαιρία να ψηφίσουν χωριστά την κάθε διάταξη. Διότι κάποιες τις καταψηφίζουμε, άλλες θέλουμε να τις υπερψηφίσουμε και σε άλλες θέλουμε να ψηφίσουμε παρόν. Μόνο την τροπολογία 1189 με γενικό αριθμό και ειδικό 104 την ενσωματώνει στο σχέδιο νόμου, δίνοντας την ευκαιρία τη μεν πρώτη διάταξη για θέματα πολιτικής προστασίας να την καταψηφίσουμε, και αυτό γιατί αποτελεί μια κοροϊδία να λέτε ότι για να εξασφαλιστεί η θωράκιση της πολιτικής προστασίας πρέπει να δώσουμε 8,5 εκατομμύρια ευρώ στο ΝΑΤΟ για την παροχή υπηρεσιών. Για μια πολιτική προστασία την οποία την υποβαθμίζετε συνεχώς και την παραδίδετε και παραδίδετε και τον σχεδιασμό και την οργάνωσή της στο ΝΑΤΟ με γραφείο διασύνδεσης μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ενώ το δεύτερο άρθρο που αφορά τις συμβάσεις προμήθεια self-test για το COVID-19 ψηφίζουμε παρόν. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, αλλά είναι τροπολογίες τις οποίες πρέπει να πάρουμε θέση. Ωραία, 3 λεπτά δίνεται όταν εδώ έχει καταστρατηγηθεί ο χρόνος. Τι να σας πω? Λοιπόν, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1190 και ειδικό 105 θα ψηφίσουμε παρόν, παρόλο που έχει πάρα πολλά άρθρα. Στη τροπολογία 1193 με γενικό και ειδικό 108 αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνολό της την καταψηφίζουμε. Στα άρθρα 1, 5 και 6 θα ψηφίζαμε παρόν. Δυστυχώς καλούμαστε να ψηφίσουμε στο σύνολό της. Για τη συνολική της όμως καταψήφιση βαραίνουν οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4. Και επιτρέψτε μου να σταθώ στις ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 4 για τους εργαζόμενους σε φορείς του δημόσιου τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων. Είναι μια διάταξη που έρχεται ως συνέχεια του ξεποπουλιάσματος που έκανε η κυβέρνηση στα νοσοκομεία με την αναστολή των 6.000 υγειονομικών και τη διαχρονική απαγόρευση των προσλήψεων, εναρμονίζεται με τη λογική της υποχρεωτικότητας, διαμορφώνοντας επικίνδυνους όρους λειτουργίας των ήδη προστελεχωμένων δημόσιων μονάδων υγείας. Είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ύποπτη η επιμονή της κυβέρνησης στην αναστολή, όταν το υγειονομικό προσωπικό είναι εξουθενωμένο και οι νοσούντες να πεθαίνουν στα ράντζα. Και το ερώτημα είναι, γιατί αυτή η επιμονή της κυβέρνησης?
Ακόμα και αν λειτουργήσει το εκβιαστικό μέτρο που εισάγει η κυβέρνηση και αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εμβολιασμένων, οι ίδιες οι εξελίξεις δείχνουν ότι η ανυπαρξία κρατικών προληπτικών μέτρων, η άθλια κατάσταση των δημοσίων μονάδων υγείας, η δεδομένη μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων ή και η σοβαρή ακύρωσή τους λόγω των μεταλλάξεων θα λειτουργήσει ως θερμοκήπιο αναπαραγωγής του προβλήματος που θα εκθέτει το λαό, είτε εμβολιασμένος είτε ανεμβολίας τους, σε πολύ σοβαρούς κινδύνους. Η θέση του ΚΚΕ είναι να επανέλθουν οι 6.000 υγειονομικοί που τους θέσατε σε αναστολή με την πρέπουσα επιστημονική ένδειξη για τον έλεγχο με καθημερινά τεστ. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση σήμερα στην διάσκεψη. Ακούστε να σας πω. Ο υπουργός έχει παρέμβει αμέτρητες φορές. Έχει καταστρατηγήσει τον χρόνο στο διπλάσιο. Το ίδιο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλη η αυστηρότητα δεν θα. Όχι, βέβαια. Εκφραστεί. Εγώ δεν ήμουν στα προηγούμενα. Που είμαι στο βήμα. Ελάτε. Σας παρακαλώ, έχετε λοιπόν, φτάσει στο διπλάσιο χρόνο. Η σχετική ανοχή. Μα υπάρχει σχετική ανοχή. Είσαστε στο 100% πάνω του χρόνου. Εσείς προσδιορίσατε ένα όριο 3 λεπτά. Είναι δυνατόν σε 3 λεπτά να τοποθετηθούμε για 5 λεπτά. Προσδιορίσα με βάση αυτά που έχετε μιλήσει, κύριε συνάδελφε. Τι να κάνω εγώ, αυτά μου λοιπόν, έδωσαν. Επαναλαμβάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι στην αυστηρότητα σε μένα, στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Αν δεν είναι το για προσωπικά, εγώ προσωπικά μαζί σας. Όταν καταστρατηγείτε στο διπλάσιο χρόνο στο Υπουργό και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπων, γιατί τώρα εκεί δεν υπάρχει αυστηρότητα. Εγώ είμαι αυστηρός λοιπόν, γενικώς. Λοιπόν, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε. Σε σχέση με την αναστολή των 6.000 υγειονομικών, η θέση του ΚΚΕ είναι ότι πρέπει να επανέλθουν. Και εδώ κουμπώνει και το άρθρο 3 της τροπολογίας με γενικό 1193 και γενικό 108 για την άδεια του ειδικού σκοπού σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν, την οποία την κάνει ακόμα χειρότερο. Όπως και η τροπολογία 1194 με ειδικό 109, την οποία καταψηφίζουμε, διότι περιέχει διατάξεις σε βάρος των εργαζόμενων, με προεξέχουσα την επέσχητη διάταξη το δωράκι στους εργοδότες, καθιερώνοντας την τηλεργασία ακόμα και για τους ασθενείς COVID και μείωση ημερομισθίου ως 50% στην κουτσουρεμένη ειδική άδεια των γονιών που τα παιδιά τους νοσούν. Σε κάθε περίπτωση, η ατομική ευθύνη και οι ποινές που έχει επιβάλει η κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα της έλλειψης οργανωμένης και συστηματικής ενημέρωσης, των αναγκαίων ελέγχων πριν τον εμβολιασμό, την παρακολούθηση των ανθρώπων μετά τον εμβολιασμό, των υποστελεχωμένων δημόσιων μονάδων υγείας, της σχεδόν ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι υπόλογη, διότι ακολουθεί τον αντιεπιστημονικό μονόδρομο του εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι ο αναγκαίος εμβολιασμός, αν δεν συνδυαστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας, που είναι ευθύνη του κράτους, όπως αυτά της αντιμετώπισης του συγχρονισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους τόπους δουλειάς και στα σχολιά, δεν μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κύριε συνάδελφε, όλα τα παραπάνω λοιπόν όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν, αλλά δίνουν τροφή στις ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές και μεταφυσικές αντιλήψεις γύρω από το εμβόλιο. Γι' αυτό και σας βολεύει. Γι' αυτό και επιμένετε με ιδιαίτερα ζήλο στη συντήρηση της διαμάχης εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, στην εθνική στάση στους εμβολιασμένους, ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Μόνο και μόνο για να πέσει στα μαλακά το νέο ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ. Ευχαριστούμε. Ωραία. Έχουμε. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω όμως, κύριε Πρόεδρε, άλλη φορά να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός στους ομιλητές και όχι κάθε ένα λεπτό να τον διακόπτεντε, δημιουργώντας ένα κλίμα άγχους. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Το έχετε ξανακάνει. Το έχετε ξανακάνει και ιδιαίτερα στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Έχετε κάνει. Ιδιαίτερη προσοχή.